του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Νικουγόνικα με θέμα μέτρα για την επικίνδυνη για τον λαό κατάσταση με τα απορρίμματα του Δήμου Τρίπολης. Με απόφαση τη Διευθυντική Επιτροπή το 2011 αναλάβατε τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Πελοπόννησο. Με απόφαση σα επίση κλείσανε την 1η Ιούλου του 2012 όλου του κατάσταση του Πελοπόννησου. Τέλο, με την αριθμό 3372 κάθε 2378 13 πρώτου του 12 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες του ΦΟΣΔΑ στις υπηρεσίες της περιφέρειας. Έχετε επανειλημμένα δεσμευτεί δημόσια ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Αρχικά το 2013. Αργότερα μας είπατε το 2014. Τώρα λέτε για το 15. Θα έχουμε κάποια χρόνια ακόμα, 3-5, θα δούμε πώς θα κάνουμε. Πράγματι, όλα αυτά τα χρόνια που είναι την ευθύνη της διοίκησης περιφέρειας, κάνατε ό,τι μπορείτε για να προχωρήσει ταχύτατα και με απόλυτη αδιαφάνεια η παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πέρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στις 16 πρώτου του 2015, προεκλογικά, 9 μέρες πριν από τις εκλογές, σας στέλνει η Τέρνα αγραπτά της, την ίδια μέρα εκτίθεται πρόσκληση για συνεδρίες της Οικονομικής Επιτροπής και 3 μέρες πριν τις εκλογές εκκρίνεται η σύμβαση ΣΔΙΤ ή μέχρι τώρα οι ενεργές σας και εξοδοτήστε με προϋποθέσεις για να πέσουν οι τελευταίες υπογραφές, οι ελληνικές. Όλα αυτά χωρίς να τεθούν στη διάθεση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα απαραίτητα έγγραφα για να μπορούν να διαμορφώσουν γνώμη. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν ασχολείται με καμία εταιρεία. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει περιθώριο ενός λεπτού να καθυστερήσει το θέμα της ολικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Δεύτερο ψέμα. Έχετε αναλάβει, είπε πριν από λίγο, την προσωρινή διαχείριση με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της τότε Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ενώ διάβασε την αλήθεια, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκχώρησε στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου τη δυνατότητα οριμότητας των μελετών, έτσι ώστε ο ΦΟΣΔΑ και οι Δημοτικές Αρχές να μπορούν να κάνουν την προσωρινή διαχείριση. Ευθύνεται ο κύριος Τατούλης, λέει ο κύριος Γόντικας, και η Περιφερειακή Αρχή για την κατάσταση που είναι η Τρίπολη. Και εγώ θα το πω όρθα και κατηγορηματικά. Ηθικός αυτουργός του εγκλήματος που γίνεται στην Τρίπολη είναι ο κύριος Γόντικας και όλες εκείνες οι παρατάξεις